Έχουμε μαζί μας τον Κώστα Φυτηρή, υπονάβαρχο εν αποστρατεία. Να τον καλωσορίσουμε. Γεια σας. Καλό μεσημέρι, κύριε Μιχαλάρη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές, στη ελευθερία σας. Παίρνοντας πάσα από το προηγούμενο, θα ήταν ρυψοκίνδυνο, θα ήταν χρήσιμο, θα ήταν σωστό, κατά την άποψή σας, ελληνική φρεγάτα να πάει να επιχειρήσει κατά τον Χούθη? Νομίζω ότι έχει δρομολογηθεί βεβαίως, αλλά με την εμπειρία σας θέλουμε να σας ακούσουμε. Πιστεύω ότι ναι, είναι προς το συμφέρον της Ελλάδας, γιατί η ελληνική ναυτιλία είναι μία από τις ισχυρότερες στον κόσμο και επηρεάζεται πάρα πολύ από αυτή την εξέλιξη, διότι όλα τα πλοία πρέπει να εκτρέψουν την πορεία τους προς την Ευρώπη και να πάνε από την Νότια Αφρική, που αυτό προσθέτει περίπου 4.000 μίλια επιπλέον για να φτάσουν στην Ευρώπη και αυξάνει το κόστος και πως τον επιδρά πολύ αρνητικά και στην ελληνική ναυτιλία. Ναι. Γι' αυτό πιστεύω ότι η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να στείλει φρεγάτα για να ενισχύσει και να αποτρέψει, δεν πάει να κάνει πόλεμο η φρεγάτα, αλλά πάει να αποτρέψει και να προστατεύσει κυρίως την ελληνική εμπορική ναυτιλία. Δεν θα σημάνει αυτό όμως και εμπλοκή κάπως της Ελλάδας να μας συνδέσουν με τους εχθρούς αυτής της ιστορίας? Δεν πιστεύω ότι θα προκαλέσει κάποιες χώρες εναντίον της Ελλάδας, γιατί αυτό που κάνει η Ελλάδα είναι να αποτρέψει επιθέσεις εναντίον ελληνικών πλοίων. Μάλιστα. Δεν πάει για να επιτεθεί σε κάποιες χώρες ή ακόμα και στους Χούθη, αλλά να προστατεύσει τα ελληνικά εμπορικά πλοία, που ξέρω ότι είναι χιλιάδες και Έλληνες πολίτες πάνω στα πλοία. Τώρα, εδώ στην περιοχή μας, είδαμε την είδηση ότι η Τουρκία θα εγκαταστήσει, λέει, σύστημα παρακολούθησης της ναυτικής δραστηριότητας στα κατεχόμενα ύδατα. Αυτό πώς πρέπει να το παρακολουθήσουμε? Γιατί, ξέρετε, το ζήτημα της γαλάζιας πατρίδας, ακόμα και αν δεν παίζει στους τίτλους των ειδήσεων, είναι εκεί. Είναι ζήτημα, είναι ζητούμενο για την Τουρκία. Θα πρέπει να το εκτιμήσουμε με πολύ σοβαρότητα, γιατί είναι άλλη μια απόδειξη ότι η Τουρκία μετατρέπει την Κύπρο σε προτεκτοράτο και βλέποντας την είδηση από την Τουρκία, δεν μιλάει για να εγκαταστήσει το ψευδοκράτος, αλλά η Τουρκία να εγκαταστήσει σύστημα θαλάσσιας επιτήρησης και η εικόνα η οποία θα μεταφέρεται σε εθνικό κέντρο της Τουρκίας. Αυτό είναι η πρόκληση η μεγάλη. Και είναι άλλη μια απόδειξη ότι η Τουρκία βλέπει την Κύπρο πλέον ως κομμάτι της γαλάζιας πατρίδας της δικής της, όπως την βλέπει. Δεν υπολογίζει ούτε τους Τουρκοκύπριους, ούτε και ότι κατά κάποιο τρόπο οι Τουρκοκύπριοι έχουν το δικό τους κράτος, ψευδοκράτος. Ναι. Έτσι, το σύστημα έχει εξαγγελθεί εδώ για αρκετά χρόνια. Δεν είναι τόσο σημαντικό από πλευράς τεχνολογίας, αλλά το σημαντικό είναι ότι μετατρέπει την Κύπρο σε προτεκτοράτο και επεκτείνει την δικαιοδοσία της Τουρκίας, την παράνομη δικαιοδοσία της Τουρκίας και στην Κύπρο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Ξέρετε, στην Κύπρο υπάρχουν και διάφορα ζητήματα σε εξέλιξη, όπως για παράδειγμα οι γεωτρήσεις. Είναι κάτι το οποίο θα παρακολουθεί μέσω αυτού του συστήματος η Τουρκία? Θα έχουμε πρόβλημα σε αυτό? Ήδη το παρακολουθούσε με πολεμικά πλοία. Ναι. Ουσιαστικά τώρα θα παρακολουθεί με σταθερά σημεία, από σταθερά σημεία, όλες τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τα πλοία θα αποτελούν πλέον το μέσο για έλεγχο, επιτόπου έλεγχο. Μέχρι τώρα το έκανε με περιβολίες με πλοία τα οποία διαθέτουν ραντάρ. Mm-hmm. Έκανε ταυτόχρονα δηλαδή με τα πλοία και την επιτήρηση και τον έλεγχο. Τώρα λοιπόν η Τουρκία θα κάνει την επιτήρηση από σταθερά σημεία στην Κύπρο και όποτε κρίνει ότι πρέπει να παρέμβει, μάλιστα, κατά την άποψή της, θα στέλνει τα πλοία. Άρα θα έχει πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει, έτσι, και σε ζωντανό χρόνο ενδεχομένως. Ακριβώς. Από την πλευρά μας ως Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει, έχοντας και την νομική αλλά και την σε όλη την επικράτεια, την ευθύνη σε όλη την επικράτεια, θα πρέπει να αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο τα συστήματα επιτήρησης που έχουμε, ώστε να καλύπτουμε όλη την περιοχή περιμετρικά της Κύπρου
και να μην υπάρξει ανάγκη ποτέ από την διεθνή κοινότητα να ζητήσει από την Τουρκία να πάρει πληροφορίες. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, μεν είναι δύσκολο όσον αφορά την περιοχή μεταξύ Κερίνιας και Τουρκίας, αλλά και σε αυτό το ζήτημα υπάρχουν λύσεις, ώστε η Κυπριακή Δημοκρατία περιμετρικά της Κύπρου να εκτελεί τουλάχιστον την επιτήρηση, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε έλεγχο λόγω της κατοχής, για να αποτελούμε το μοναδικό νόμιμο κόμβο παροχής πληροφοριών σε διεθνείς οργανισμούς και στη διεθνή κοινότητα. Ναι. Υπάρχει κάτι ως αντιστάθμισμα που μπορεί να κάνει το Υπουργείο Άμυνας, και επειδή έχουμε και νέο Υπουργό Άμυνας, ίσως να ήταν ένα μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε. Χρειάζεται μια συνεργασία και του Υπουργείου Άμυνας και του Υπουργείου Μεταφορών, έτσι, γιατί έχει και την εμπορική ναυτιλία του Υπουργείου Μεταφορών και την αεροπλοεία μέσω του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας. Υπάρχουν τα συστήματα της Κυπριακής Δημοκρατίας που ελέγχουν όλη την περιοχή, εκτός της περιοχής μεταξύ Κύπρου-Τουρκίας και ανατολικά προς τον Απόστολο Ανδρέα. Πιστεύω όμως με την τεχνολογία που υπάρχει σήμερα μπορούμε να καλύψουμε και αυτές τις περιοχές και να στην πράξη η Κυπριακή Δημοκρατία να επιτηρεί όλη την περιοχή ευθύνης της ως κράτος που έχει την ευθύνη σε όλη την επικράτεια και περιμετρικά στο θαλάσσιο χώρο. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φυτηρή.